Η Κλεοπάτρα Καφετζή από πολύ μικρή αναγνώρισε την αξία της προσφοράς. Στα 20 της χρόνια, ως εθελόντρια στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έχει μάθει να διαχειρίζεται καταστάσεις, να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει πότε κάποιος χρειάζεται βοήθεια και να την παρέχει άμεσα. Είναι μία από τους δεκάδες αφανείς ήρωες που κάθε μέρα δίνουν την ψυχή τους για να παρέχουν βοήθεια στους συνανθρώπους τους. Όλη μου ζωή. Πραγματικά όλη μου ζωή. Ένα μεγάλο μέρος της. Και με πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους. Οι γονείς μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλή μου. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. Να είστε καλά. Και εγώ κορονοϊός. Γεννήθηκα στην Καβάλα, το Σεπτέμβριο του 62. Ήμουν το πρώτο παιδί της οικογένειας. Η μνήμη που έχω από την παιδική μου ηλικία είναι το να προσφέρω. Ας πούμε, θυμάμαι, ήταν Χριστούγεννα και η μαμά μου είχε δώσει λεφτά να πάω να ψωνίσω κάτι που ήθελα για να φτιάξει. Και εγώ βρήκα σε μια γωνία ενός δρόμου κεντρικού της πόλης μια κυρία με ένα παιδάκι, δεν θυμάμαι, αμυδρά το έχω αυτό, και ότι λεφτά κάτι τα έδωσα. Κάτι που μου διδάξαν οι γονείς μου και οι δύο, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, γιατί προέρχονται από προσφυγικές οικογένειες, είναι η αγάπη της προσφοράς. Μεγαλώσαμε λίγο φτωχικά, αλλά ποτέ δεν μας έλειψε τίποτε. Πολλά καλά μέσα μου που χτίστηκαν από τους δύο ανθρώπους. Και αποφασίζεις να πας στον Ερυθρό Σταυρό ως εθελόντρια. Αυτό ήταν κάτι που το ήθελες από παλιά? Πώς έγινε? Ο Ερυθρός Σταυρός ήρθε στη ζωή μου πριν 20 χρόνια, πάλι από την ανάγκη μου να προσφέρω. Μεγαλώντας λοιπόν τα παιδιά και φτάνοντας σε μια ηλικία που έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουν να απογαλακτίζονται από μένα, θεώρησα ότι ήταν κατάλληλη στιγμή και μεγάλη μου χαρά το έκανα. Εδώ είναι η ορκομοσία μου, το 2000. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Ήταν κάτι που τον ονειρευόμουν χρόνια, που το κατάφερα με πολύ κόπο, πολύ προσπάθεια, διάβασμα. Με έκανε να νιώσω ένα πάρα πολύ σημαντικό μέλος μέσα στην κοινωνία. Να δέχομαι σεβασμό και ευχαριστίες που για μένα δεν έχουν και μεγάλη σημασία, γιατί είναι το θέλω μου. Και νομίζω ότι μόνο γι' αυτό ήρθα σε αυτή τη ζωή να προσφέρω. Η πιο δύσκολη στιγμή σου ως εθελόντρια ποια ήταν? Αυτό που έγινε στο μάτι. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Κάναμε έρευνα και διάσωση στα χαλάσματα, παροχή πρώτων βοηθειών. Κάποιοι συναδελφοί μου βρήκαν αυτά τα 25 άτομα εκεί στο πάρκινγκ το μεγάλο κοντά στην παραλία. Είχα δει πάρα πολλούς νεκρούς μέσα στις σακούλες όταν τις έφερναν οι βάρκες και τις βγάζαμε έξω. Ήτανε απόκοσμο το τοπίο, δεν υπήρχε φως. Ήτανε μια άγρια κατάσταση, μυρωδιά του καμένου. Ήτανε συγκλονιστικό. Το να βλέπεις, ας πούμε, να έρχονται βάρκες, να βγάζουν ανθρώπους που ήτανε ώρες ολόκληρες μέσα στη θάλασσα. Να βλέπεις τις σακούλες τις μαύρες. Ήτανε τραγικό. Κάθε τέτοια εμπειρία, ψυχικά είσαι φορτισμένος. Προσπαθείς να καταλάβεις αν μπορούσες να κάνεις κάτι περισσότερο, αν τα έκανες όλα σωστά. Έτσι σιγά σιγά και με το πέρασμα του χρόνου μαθαίνεις όσο μπορείς να το διαχειρίζεις όλο αυτό. Αλλά σίγουρα δεν πάμε να είναι κάτι μέσα στην ψυχή σου που αφήνει πραγματάκια. Αλλά εντάξει.
όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο απαλό. Η κυρία που κάθεται δίπλα μου είναι ο άνθρωπος που γνώρισα πριν 20 χρόνια. Δεν την ξεχωρίζω πλέον από την οικογένειά μου. Όποτε και να την πάρω τηλέφωνο και να της πω μαζεύω τρόφιμα, θέλω να κάνω αυτό, πάντα είναι δίπλα μου. Πάντα με βοηθάει, πάντα το κοινοποιεί και πάντα θα την αγαπώ και θα την ευγνωμονώ που υπάρχει στη ζωή μου. Είναι κάτι μοναδικό. Από όλο αυτό εσύ τι κερδίζεις? Κερδίζω από αυτό το πράγμα ηρεμία, γαλήνη, χαρά. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Προσπαθώ να παρασύρω και άλλους ανθρώπους χωρίς να γίνομαι κουραστική. Και είναι κάτι που μου αρέσει και με γεμίζει και το κάνω με όλη μου την καρδιά. Το αγαπάω πάρα πολύ. Άρα καταλαβαίνω ότι έχεις αφιερώσει τη ζωή σου σε πράγματα που θεωρείς μεγάλες αξίες, σε πράγματα που βοηθούν την ψυχή σου και σε πράγματα που αγαπάς. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Έχει να κάνει με πολύ ισχυρές αξίες. Έχει να κάνει με ανιδιοτέλεια, με ενσυναίσθηση και πάνω απ' όλα με την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Σήμερα βρισκόμαστε στα κτίρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο τμήμα των Εθελοντών Σαμαριτών. Καταγυρίσουμε 20 χρόνια πίσω, την ημέρα της ορκωμοσίας Κλεοπάτρας. Ότι θα ξαναβιώσω όλο αυτό, για μένα είναι κάτι συγκλονιστικό, κάτι μοναδικό. Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Αισθάνομαι τώρα εισαγωγικό μια ικανοποίηση, όχι για μένα, για όλο αυτό που προσφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και ευτυχώς έχουμε ένα εξαιρετικό πρόεδρο αυτή τη στιγμή, τον κύριο Βιερινό, που προσπαθεί να είναι στο πλευρό μας, να μας βοηθάει, να μας συμπαραστέκεται, να μας εμψυχώνει και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Και νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Αυτή τη στολή τη φοράω 20 σχεδόν χρόνια. Νιώθω περήφανη, νιώθω δικαιωμένη. Πώς είναι τα πράγματα εδώ στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό? Γενικά υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από άντρες και γυναίκες, και ειδικά νεαροί, οι οποίοι θέλουν να έρθουν να γίνουν εθελοντές στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διαλέγοντας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, ποιο από τα τρία εθελοντικά σώματα έχει ο Ερυθρός Σταυρός. Το πιο μάχημο ποιο είναι, οι Σαμαρίτες είναι? Μας θεωρούν ότι είμαστε το πιο μάχημο αυτό που μπαίνει στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, αν θα γίνει μια καταστροφή ή κάτι άλλο, οι πρώτοι που θα φτάσουν για πρώτες βοήθειες, διάσωση, ναυαγοσωστική, θα είναι οι εθελοντές Σαμαρίτες. Είκοσι χρόνια λοιπόν στο σώμα. Mm-hmm. Πώς είναι αυτά τα 20 χρόνια? Ποικιλόμορφα. Πολύ. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε τη φωτογραφία, την αναπαράσταση της ορκωμοσίας σου. Θα γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω. Εκείνη η μέρα τι σημαίνει για σένα? Πάντα. Νόμιζα ότι θα κατακτήσω το σύμπαν κάνοντας αυτό το πράγμα. Και ήταν η δικαίωσή μου και το... ένα όνειρό μου που πραγματικά έγινε πράξη εκείνη τη μέρα. Πάμε να την αναπαραστήσουμε. Και τι όχι.
Ένα τσικ, πολύ λίγο, όλοι αριστερά σας. Εκεί. Ωραία, είμαστε παιδιά έτοιμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα μου έφερε πίσω όλες τις αναμνήσεις, πώς ήταν εκείνη η μέρα η συγκεκριμένη, αλλά μέσα στην πάροδο των 20 χρόνων φέρνω πόσες δραστηριότητες έχει τύχει να πάω με την Κλεοπάτρα, σε καλά και σε κακά συμβάντα. Θυμήθηκα τα όνειρα τα οποία ξεκίνησα τότε. Φυσικά πιστεύω ότι έχω κάνει τόσο λίγα και θέλω να κάνω τόσα πολλά. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν που ήρθαν κοντά μου σήμερα, η Χρυσούλα και ο Γιώργος, τους θεωρώ μέλη της οικογένειάς μου και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους. Τι καταπληκτικές εμπειρίες. Και ψάχναμε και τον Παναγιώτη να μας φωτογραφίσει. Και αυτή είναι το σήμερα. Ω, απίστευτο. Τέλειο. Ανάμεσα σε αυτήν τη φωτογραφία και σε αυτήν, πόσα έχουν γίνει. Ολόκληρη ζωή, ρε παιδιά. Εγώ φαίνομαι λίγο πιο ψηλό, λίγο καμαρωτός. Βλέπω πείρα που είμαι μέσα στα 20 χρόνια. Εγώ πάλι μάζεψα. Αναπολύσα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είδα το τότε και το τώρα. Και λέω, οκ, όλα καλά. Συνεχίζουμε. Σίγουρα αυτό που έγινε σήμερα με συγκινεί πραγματικά. Είμαι πιο πλούσια, πιο γεμάτη, πιο έμπειρη. Με άλλο τρόπο αντιμετώπιζα τότε τις συνθήκες, με άλλον τρόπο τώρα. Εύχομαι μετά από 20 χρόνια να βγάλουμε την επόμενη φωτογραφία.